Καλέσαμε τον Εμπορικό Σύλλογο και τα καταστήματα της περιοχής γύρω από τον πύργο που θα τους δείξουμε την ανάπλαση του στεγάστρου της αγοράς του Πειραιά. Είναι ένα στεγάστρο που για χρόνια έχει παραμείνει ίδιο, έχει πλέον προβλήματα και στατικά πέρα από εμφανισιακά και έχουμε περάσει πέρα σε μια μελέτη, μια πολύ μεγάλη μελέτη, η οποία πλέον θα γίνει μια αντικατάσταση όλου του στεγάστρου με βιοκλιματικά στοιχεία που θα τραβάει ενέργεια πλέον από τον ήλιο και τα φώτα θα παίρνουν από εκεί, άρα θα έχει και μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα, ας το πούμε έτσι. Θα αλλάξουν όλες οι πλάκες του πεζοδρομίου, όλες αυτές οι διασταύρωσεις των οδών που είναι γύρω από τον πύργο θα αναβαθμιστούν για να ταιριάξουν και αυτές σύμφωνα με όλο αυτό το καινούριο εγχείρημα που γίνεται δίπλα στον πύργο του Πειραιά. Οπότε εδώ καλέσαμε σήμερα τα καταστήματα να τους ενημερώσουμε, να ξέρουν πόσο καιρό θα πάρει αυτό, αν θα υπάρξει και όποια όκληση υπάρξει, γιατί θέλουμε τη συνεργασία τους και θέλουμε και αυτοί να είναι μαζί αρρωγή σε αυτή την καινούρια. Έργο που θα φτιαχτεί εκεί. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την ΟΧΕ, από την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση του Δήμου Πειραιά. Είναι γύρω στα 3,5 εκατομμύρια. Με τις εκτόσεις τώρα με τον αυτόν που πήρε το έργο, έχει πάει γύρω στα 3 κάτι. Ορίζοντας είναι 12 μήνες υλοποίηση από τη στιγμή που θα ξεκινήσει. Ευελπιστούμε ότι θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε και σε ακόμα λιγότερο από αυτό. Καταρχήν, η περιοχή στην οποία αναφερόμαστε είναι μια περιοχή η οποία πραγματικά έχει ταλαιπωρηθεί. Είναι μια περιοχή η οποία παρουσίαζε μεγάλη πτώση της εμπορικής και όχι μόνο κίνησης τα προηγούμενα χρόνια και τη βλέπουμε να αλλάζει. Αλλάζει πρώτα απ' όλα με την σοβαρή παρέμβαση και πρωτοβουλία του Δήμου με την αξιοποίηση του πύργου που ήταν ένα όνειρο δεκαετιών και προχωράμε στα επόμενα βήματα. Άρα λοιπόν η ανάπλαση των γύρω δρόμων και του στεγάστρου, αυτού που ονομάζεται αγορά στροφίμων πέριξ του πύργου, θεωρώ ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση. Καταρχήν μπαίνουμε σε ένα εξευρωπαϊσμό, θα έλεγα, της αγοράς και κυρίως δημιουργείται ένα οικοσύστημα στην όλη περιοχή, πιο σύγχρονο, άρα και πιο θελκτικό για τον επισκέπτη. Θεωρώ ότι και μια σειρά παρεμβάσεις, οι οποίες θα ακολουθήσουν, θα καταφέρουμε αυτή την περιοχή, την οποία θέλαμε όλοι να τη δούμε να αλλάζει ουσιαστικά και να είναι πόλος έλξης και για τον Έλληνα επισκέπτη και για τον τουρίστη.